Μικρή περιπέτεια υγείας. Οι ευχές τους με κάνανε τόσο δυνατό που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν έλειψα, Γιώργο μου, από κάνα δύο εκδηλώσεις, γιατί δεν μπορούσα λόγω αυτής της περιπέτειας. Όμως είμαι μια χαρά τώρα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλά. Στους υποψηφίους μας, στον βουλευτή μας, στον πατέρα μας και σε όλους εσάς. Οικογενειακή, προσωπική, τα είπε πρόεδρος όλα, ότι πράγματι υποφέρουν πάρα πολύ στην πόλη μας, στην πόλη των Αχαρνών. Πέρα από αυτούς, σήμερα, για να ακούσω ότι κάποια παιδιά πάνε πεινασμένα στο σχολείο, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Για τους γονείς κυρίως. Να ξέρουν ότι το παιδί τους θα πάει στο σχολείο χωρίς να έχει φάει το πρωί στο σπίτι και να μην έχει τη δυνατότητα στο σχολείο να φάει. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Πρέπει πολύ σωστά, όπως είπε ο Πρόεδρος, να βοηθήσουμε όλοι. Όμως υπάρχουν και προβλήματα άλλα, κύριε Πρόεδρε, και μιας και είναι και θέλω να το συγχαρώ τον Βασίλη τον Οικονόμο, που δεν βλέπω άλλους βουλευτές, δεν ξέρω αν είναι εδώ και δεν τους βλέπω, που είναι σήμερα εδώ. Να γίνει μία συγκέντρωση, Πρόεδρε, εδώ στο Σύλλογο, με όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να βάλουμε το θέμα σήμερα, ο Δήμος Αχαρνών είναι ο πρώτος πανελλαδικά όπου κατοικούν οι περισσότεροι νεοπρόσφυγες. Πρόσφυγες είναι οι πόντιοι που ήρθαν εδώ πέρα και δεν είναι παλαιονεστούντες. Και τους έχουν κόψει τους παππούδες τη σύνταξη, αυτά τα 300 κάποια ευρώ που παίρνανε. Την οικονομία, το ξέρετε. Λοιπόν, να έρθουν εδώ όλοι οι βουλευτές και να δεσμευτούν να επανέλθει αυτό το θέμα. Θα πάρει πρωτοβουλία ο Πρόεδρος και θα έρθετε εδώ και θα συμμετέχουμε όλοι εκεί. Δεν μπορεί η δουλειά όλη που έγινε όταν ήμουν και εγώ στην Βουλή και το ξέρεις πολύ καλά, τον νόμο αυτόν και πολλούς άλλους νόμους για τους πρόσφυγες που ήμουν εγώ πάντοτε ο εισηγητής. Ένας-ένας καταργήθηκαν όλοι, είτε είναι το ΙΚΑ, είτε είναι οι συντάξεις, τα πάντα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνει μια συγκέντρωση δυνατή εδώ με όλους τους βουλευτές, ούτως ώστε αν μη τι άλλο, οι συντάξεις αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αλλάξαν και χτίσαν σπίτια 3 και 4 φορές, από τον Κάφκασο στο Καζαχστάν, εκεί πάλι, εδώ, και σήμερα, με αυτά τα 3 εκατοστάρικα μπορεί να βοηθάγανε αυτοί, αυτά τα εγγόνια που πάνε σήμερα νηστικά. Γεια σου, Αντιδήμαρχε, εγώ ξέρω. Λοιπόν, αποθήκαν αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα οποία νομίζω αν γίνει αυτή η συγκέντρωση θα τα πούμε όλα εκεί, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς το στοιχείο αυτό. Καταρχήν, αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο, νομίζω όλοι μας αισθανόμαστε περηφάνεια όσοι βρισκόμαστε εδώ, γιατί βλέπουμε ο ένας είναι νεότερος από τον άλλο και καταφέραμε, όπως είπε και ο Βασίλης ο Οικονόμου, αυτή η αίθουσα και ο Δήμαρχος, αυτή η αίθουσα να είναι τόσο γεμάτη και άλλοι τόσοι είναι από έξω, δεν είναι μόνο εδώ μέσα. Αυτό το πετύχαμε. Από εδώ και στο εξής, να πετύχουμε και όλα τα άλλα, τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο όλο. Κλείνοντας, θέλω πάλι χρόνια πολλά να πω σε όλους, με υγεία. Χαρά δεν μπορούμε να έχουμε κανένας μας, το ξέρουμε όλοι, αλλά θα προσπαθήσουμε με υπομονή και με σωστή επιλογή πάντοτε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε τον τόπο μπροστά. Χρόνια πολλά και καλά. Εγώ το κομμάτι θα το κόψω όπως συνηθίζω πάντοτε για τους ποντίους ελληνικής καταγωγής οι οποίοι βρίσκονται ανά τον κόσμο όλο, κυρίως στις θέως δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι διάσπαρτοι και είναι πολλοί. Άλλοι έχουν προβλήματα, άλλοι δεν έχουν. Να το κόψουμε για αυτούς, να είναι καλά εκεί που είναι πάντοτε και κρατάνε άσβεστο το φως της πατρίδας και του ελληνισμού εκεί που είναι, γιατί ως μέλος της Επιτροπής Απόδημου έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανά τον κόσμο και θυμάμαι πάρα πολλούς και μιλάω με πολλούς. Να είναι καλά εκεί που είναι. Κόψουμε το κομμάτι αυτό, να είναι πάντα καλά.